Αφροδίτη στο νησί, όρνια το φυλάνε. Φόνια δε το κουρσέψανε και ακόμα το κρατάνε. Έχει στη γη του στέναγμου αίμα κιλά ακόμα. Μικρά μουστακά παιδιά γιάζουνε το χώμα. Κι αυτοί πίσω τα σύρματα σπάζοντας την σιωπή. Προσκλητήριο φωνάζει τους νεκρούς της. Ο Σολόμος, ο Σολόμου κι ακόμα πόσοι άλλοι είναι αυτοί που έφυγανε όρθιο το κεφάλι. Κι αν θα φύγαν στην νιώτη τους τρόφαια το κορμί τους. Άνδριος είμις λάβαρο υψώνει η ψυχή τους. Πατρίδα ένας λαός τα δύο χωρισμένη. Γιατί του κόσμου ισχυρή τη θέλω σκλαβωμένη. Μία σημαία ένας λαός στην καταχνιά ρηγμένη. Φώναζουν σ' όσους χάθηκαν δεν είναι ξεχασμένοι. Κι αυτοί πίσω από τα σύρματα σπάζοντας την σιωπή της. Προσκλητήριο φωνάζει τους νεκρούς της. Ο Σολόμος, ο Σολόμου κι ακόμα πόσοι άλλοι είναι αυτοί που έφυγανε όρθιο το κεφάλι. Κι αν θα φύγαν στη νιώτη τους τρόφαια το κορμί τους. Άνδριος είμις λάβαρο υψώνει η ψυχή τους. Ελλήνων. Πείτε, ελευθερούτε πατρίδ, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντερ πατρών έδι, θήκαστε προγόνων, μην υπερπάντων αγών. Κι αυτοί στέκει αγέροχοι, από όλους λαβωμένοι, μετράει όσους βρίσκονται στα σπλάχνα της θαμένη. Που για τη λευτεριά έφυγαν με αντρία και έγραψαν με το αίμα τους ξανά την ιστορία. Αυτούς που για τη λευτεριά έφυγαν με αντρία και έγραψαν με το αίμα τους ξανά την ιστορία. Σήμερα ο ελληνισμός σε Ελλάδα και Κύπρο διέρχεται μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας του, γιατί έχει να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα. Πρώτον, την τουρκική κατοχή στην Κύπρο με όσα εγκλήματα έγιναν και συνεχίζονται, με προεξάρχον το έγκλημα της κατοχής του επικισμού που δυστυχώς αποδέχονται οι κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδος. Δεύτερον, τη συνεχή τουρκική επεκτατική πολιτική και προκλητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στο Αιγαίο, στη Δυτική Θράκη, τη διεκδίκηση νησιών, βραχονησίδων, νησίδων κλπ. Που ανήκουν στην Ελλάδα και στην αμφισβήτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σε Ελλάδα και Κύπρο. Παράλληλα με αυτά, τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις διαχρονικά κατά μήκος της γραμμής καταπαύσεως του πυρός στην Κύπρο, με προωθήσεις στρατευμάτων από το 1974 μέχρι και προτριετίας στην ουδετέρα ζώνη και την παρεμπόδιση τέλος του ενεργειακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου καθώς και άλλες ενέργειες. Τρίτον, εκτός των προαναφερθέντων, ο ελληνισμός έχει να αντιμετωπίσει και την τουρκική βουλημία που συνεχώς αυξάνει τις
απαιτήσεις της στις συνομιλίες παροδία για επίλυση του Κυπριακού, καθώς και τα λάθη των πολιτικών του ηγεσιών που όλο και περισσότερο υποχωρούν μπροστά στην τουρκική επιθετικότητα. Εδώ έχουμε κατοχή και αρχηγός ενός από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα μιλούσε για την ψηφιακή εποχή. Τέταρτον, να μην ξεχνάμε την οικονομική κρίση που μαστίζει Ελλάδα και Κύπρο και αποτελεί ένα άκρος αρνητικά επιβαρυντικό στοιχείο στην ενίσχυση των παραγόντων ισχύως που πρέπει να γίνουν άμεσα και ειδικά των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου που είναι όμηρος των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων που έχουν συντριπτική υπεροπλία στο στρατό Ξηράς και κυριαρχία στη θάλασσα και τον αέρα, γιατί καμιά κυπριακή κυβέρνηση δεν αξιώθηκε να χτίσει ναυτικό και να φτιάξει πολεμική αεροπορία. Να μην διαφεύγει σε κανένα ότι οι τουρκικές κατοχικές δυνάμεις από το 1974 και δεύτερον αναβαθμίζονται συνεχώς ενισχυόμενες και επαναλαμβάνω αυτό που γράφτηκε και λέχθηκε κατά κόρον στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ότι εντός του 2017 ενισχύθηκαν με σύγχρονο αυτοκινούμενο αυτόματο πυροβολικό, το οποίο έχουν διατάξει επιθετικά. Η μέχρι σήμερα πολιτική των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου να προσπαθούν να εξευμενήσουν το αιμοβόρο θηρίο έχει αποτύχει και αυτό αποδεικνύεται από τα ίδια τα γεγονότα. Πρέπει ο ελληνισμός, όπου και αν ευρίσκεται, να ασκεί πιέσεις προς τους κυβερνώντες, όχι μόνο να σταματήσουν να υποχωρούν απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις, αλλά και να αποσύρουν όλες τις διαχρονικά εξαγγελθήσεις υποχωρήσεις και παραχωρήσεις. Πρέπει να αναθεωρηθεί η άποψη ότι με λυμένο το Κυπριακό λύνονται όλα τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Χαιρετώ τους συνήθεις υπόπτους της Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου που βλέπω εδώ απόψε. Τους υπόπτους οι οποίοι ήταν οι λίγοι, ήταν η Δράκα που το 2002 και το 2003 και πάλι χλεβάζονταν ως λίγοι, αλλά ήταν ως η φλόγα και ως πυθύρας που έκαψε το σχέδιο Ανάν στη συνέχεια όταν ήρθε. Βέβαια, θα ήταν καλύτερα ο κυπριακός ελληνισμός να βρισκόταν σε εγρήγορση και να ήταν σε τέτοια όπως σήμερα συγκεντρώσεις, να ήταν παρόν για να προλαβαίνουμε εξελίξεις και να μην έχουμε να τρέχουμε την τελευταία στιγμή όπως έγινε το 2004. Θα ευχαριστήσουμε τους Ελλαδίτες οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία αυτή, έστω και αν εμείς είμαστε εδώ λίγοι απόψε, μας έδωσαν την ευκαιρία να ξημουθιάσουμε, διότι είχαμε μουθιάσει και είχαμε παραμείνει αδρανείς. Ευελπιστώ ότι αυτή η δικαιολογία που μας έδωσαν οι αδελφοί Έλληνες με την πρωτοβουλία τους, ερχομένου και του Ιουλίου, να μας δώσει την ευκαιρία να κινηθούμε από τώρα και να δώσουμε το στίγμα των μεγάλων μέσα στο μήνα των μαύρων που θα θυμηθούμε τα κακά που μας έγιναν. Γι' αυτόν λίγοι μεν, αλλά ξέρω ότι αυτοί που είναι εδώ είναι σταυροφόροι και ας γίνουμε σταυροφόροι από σήμερα να αρχίσουμε να κινητοποιούμε τον κόσμο. Ας πούμε ότι σήμερα είναι μια αρχή και να μην απογοητευόμαστε από τον αριθμό ο οποίος είναι απαράδεκτα μικρός. Σας ευχαριστώ και έχετε πίστη στον άνθρωπο. Ο Έλληνας Κύπριος δεν θα παραδώσει πατρίδα στους αλλόθρησκους κατακτητές, αλλά ούτε και στους δικούς μας υποκριτές και υποχείριους των ξένων συμφερόντων, όπως έχουν καταλήξει. Ο κύριος λόγος της σημερινής μας εκδήλωσης είναι να στείλουμε το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις στο εσωτερικό, το εξωτερικό, σε όλους αυτούς που διαχειρίζονται τις τύχες μας, στα Ηνωμένα Έθνη, μα κυρίως στην κυβέρνηση της Αγγλίας, η οποία επινύωσε το ρατσιστικό σχέδιο της Ζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας από το 1956 με στενό συνεργάτη τον Νιχάτ Ερίμ, συνταγματολόγο και έπειτα πρωθυπουργό της Τουρκίας, με σκοπό την τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου. Ο ελληνισμός της Κύπρου είναι εδώ,
ο ελληνισμός της, διότι έχει αποθρασιστεί τελείως και λειτουργεί ως ένας σύγχρονος πειρατής μέσα στη Μεσόγειο, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ναός μας, αλλά και μέσα στον εναέριο μας χώρο, δείχνοντας περίτρανα πως ποτέ δεν σεβάστηκε τις διεθνείς συμβάσεις και τους διεθνείς κανονισμούς. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε πως η Τουρκία δεν επιθυμεί λύση βασισμένη σε αρχές και αξίες, αλλά την νομιμοποίηση και τη διατήρηση της παράνομης κατοχής των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην Νότια Αφρική, όταν εισηγήθηκα στον Νέλσον Μαντέλα λύση βασισμένη σε φυλετικό διαχωρισμό, μια λύση apartheid, την απέρριψε με τα βδελιγμίας και δεν την πήρε καν στον λαό για να αποφασίσει. Πώς μπορεί μια λύση ρατσιστική, διχοτομική, η οποία νομιμοποιεί τον επικισμό και τα 9 εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Τουρκία εις βάρος του λαού και της πατρίδας μας, να γίνονται αποδεκτά από κάποιους πολιτικούς μας? Πώς μπορεί μια λύση η οποία βασίζεται στην αδικία, η οποία κατοχυρώνει μόνο μέρος των προσφύγων μας, η επιστροφή να κρατήσει στον χρόνο? Σύμφωνα με τον εγκάθετο πιόνι και μαριονέτα των Τούρκων Μουσταφά Κιντζή, αυτοί που δικαιούνται να επιστρέψουν θα πρέπει να ξέρουν να ομιλούν την τουρκική γλώσσα. Αυτό το πιόνι της Τουρκίας αξιώνει από τον νόμιμα εγκεκριμένο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το μισό φυσικό μας πλούτο για τη μειονότητα του 18%, δηλαδή εξισώνει αριθμητικά το 18% με το 82%. Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρα το μήνυμα στη μειονότητα των Τουρκοκυπρίων πως δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα από τη μειονότητα των Αρμενίων, των Λατίνων, των Μαρονιτών, και ούτε θα αποδεχτούμε ποτέ να έχουν υπερπρονόμια εις βάρος των υπολείπων. Αυτοί που δεν σεβάστηκαν ποτέ τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων είναι η Τουρκία, η οποία έχει διοχετεύσει πληθώρα ανεπίκους στα κατεχόμενα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ίσως να ξεπερνούν και το μισό εκατομμύριο. Δηλαδή, η λύση δεκτά όπου προωθείται θα νομιμοποιήσει τον επικισμό και τον συνεταιρισμό μας με τους Τούρκους της Τουρκίας και όχι με τους νόμιμους Τουρκοκύπριους κατοίκους του νησιού. Όλοι οι πολιτικοί παραδέχονται ως το μεγαλύτερο τους πολιτικό σφάλμα την αποδοχή της συνέχειας των συνομιλιών με βάση την ΔΕΠΤΑ-ΔΕΠΤΑΟ μετά την ανακήρυξη του ψευδοκράτους από την Τουρκία και την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρείται παράνομο από όλων των ελεύθερων κόσμων και ως μη ισχύον, non-valid. Οι τελευταίες δηλώσεις της εγκάθετης μαριονέτας της Τουρκίας Μουσταφά Κιντζή, λύση χωρίς τη διασφάλιση των συμφερόντων της Τουρκίας, δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή. Και όλες αυτές οι απειλές που εκτοξεύει και τους εκβιασμούς, αυτό από μόνο του φανερώνει πως η οποιαδήποτε οντότητα εκτός από τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα επιτελέσει βατήρα για την τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου, καθιστώντας μας από πλειονότητα σε μειονότητα. Καλούμε όλων των λαών να ενωθεί ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης Ελληνοκύπρη και Τουρκοκύπρη κάτω από το στόχο της διαφύλαξης της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας και απαιτούμε την επιστροφή όλων των επίκων στην Τουρκία με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλες πηγές, διότι οι έπικοι είναι προϊόν εγκλήματος πολέμου, άρα δεν νομιμοποιούνται να αυτοαποκαλούνται πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτοπίζοντας ήδη τους νόμιμους Τουρκοκύπρους της Κυπριακής Δημοκρατίας που ήδη κατέστησαν μειονότητα έναντι των κουβαλιτών επίκων. Πανεριότατε, σεβαστών ιεραντίων, Έλληνες και Ελληνίδες. Αυτά που ζούμε το τελευταίο καιρό στην περιοχή μας, την Ανατολική Μεσόγειο και στο Αίγιο από πλευράς Τούρκων, δεν είναι τυχαίο. Η Οθωμανική προκλητικότητα αλλά και η επεκτατικότητα έχει ένα και μοναδικό στόχο, την επιβολή και την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Τούρκοι Οθωμανοί με τους ειδωλών καθέτους τους, όπως του παρελθόν Ντεχτάς, Ταλάτ και τώρα ο Ακιτζή, προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι αξιόπιστοι, ενδιαφέρονται δίθεν για δίκαια λύση του προβλήματός μας, αλλά στην ουσία οι δίθεν συμπατριώτες μας και αδελφοί μας για κάποιους είναι πιστά φερόφωνα και υλοποιητές του στόχου της αναβίωσης του Οθωμανισμού. Εμάς αυτά δεν μας ξεγελούν με τις δίθεν επαναπροσεγγιστικές εκδηλώσεις τύπου καλλιτεχνικές, χορευτικές, εκκλησιασμοί, διάφορες ανταλλαγές, κοινές προσπάθειες των νέων για άλλα.
Όλα αυτά για μας είναι μία προσποίηση και ένα ψέμα, διότι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του κάθε Τουρκοκύπριου επαναπροσεγγιστή δεν είναι το αγνό και τίμιο συνέστημα της πραγματικής επαναπροσέγγισης, αλλά αυτό που εκφράζουν οι εκάστοτε ηγέτες τους που αυτοί τους ψηφίζουν. Εμάς αυτά δεν μας ξεγελούν, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά την τουρκική τακτική αλλιαλαξία και που επιβιώνεται ακόμη μία φορά στις προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος στην Κυπριακή ΑΟΣ και στο ΑΕΕ. Εμείς οι εθνοφύλακες ακρίτες, τιμώντας τους προαιώνιους σκοπούς του γένους μας, θα παραμείνουμε οι θερμοπύλες αντίστασης και αντίδρασης στα βάρβαρα και επεκτατικά σχέδια του Τούρκου κατακτητή. Συλλαλητήρια για την Κύπρο μας, για την Κύπρο μας. Μόνο στο άκοσμα του σκοπού έτρεξα. Με ρώτησαν πολλοί τι είναι αυτό και ποιοι το διοργανώνουν. Μα είναι κάλεσμα για την πατρίδα τους, απαντούσα. 44 τόσα χρόνια τούτη μικρή γη του ελληνισμού στάζει αίμα και δάκρυ. Τούτο το χρυσοπράσινο φύλλο παραμένει αιματοβαμμένο στη μισή του μεριά. Είμαστε μια μη κατεχόμενη πατρίδα από παράνομους, από τον πιο αιμοδόρο πλέον και το γνωρίζουν και από το παγκόσμιο φίλες και εχθρικές δυνάμεις, λαό της Οικουμένης. Είμαστε σήμερα εδώ εμείς που επιμένουμε στη διεκδίκηση της λευτεριάς απέναντι σε αυτούς που αποφάσισαν και συνεχίζουν το διζωνικό συμβιβασμό με τους Τούρκους κατακτητές. Ενάντια στην τουρκική προκλητικότητα. Αιώνες τώρα η Τουρκία δεν τηρεί κανένα διεθνές δίκαιο και καμιά διεθνή συμφωνία. Είτε άμεσα, είτε με εγκάθετους τουρκοκύπριους ηγέτες, ψευδοηγέτες, θέλει όχι λύση, αλλά διάλυση του ισχυρού κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμπατριώτες, συμπατριώτησες. Η ιστοσελίδα της ψευδοκυβέρνησης τα κατεχόμενα επικαλείται δηλώσεις του ψευδοπροέδρου Ακιντζή, ο οποίος είπε ότι ο ΙΣΜΕΤ δεν είναι η οδός για την ειρήνη. Όταν παρελάβνεις, χασκογελώντας κάθε χρόνο πάνω σε όχημα του τουρκικού στρατού κατοχής της πατρίδας σου, γιορτάζοντας τη βάρβαρη τουρκική κατοχή, κύριε Ακιντζή, είναι η οδός για την ειρήνη? Το να παραβιάζει η Τουρκία τα κυριαρχικά δικαιώματα κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταποντίζοντας κάθε αρχή διεθνές δικαίου και εισβάλλοντας την Κυπριακή ΑΟΣ, είναι η οδός για την ειρήνη, κύριε Ακιντζή? Το να κατέχει η Τουρκία την μισή σου πατρίδα 44 χρόνια και να δηλώνει ότι δεν θα την αφήσει ποτέ, αλλά σχεδιάζει βάση και του σχεδίου Νιχάντε Ρίμ για να την ανακαταλάβει ολόκληρη, είναι η οδός για την ειρήνη? Το να δέχεσαι να είσαι ψευδοπρόεδρος πάνω στις κλεμμένες περιουσίες των συμπατριωτών σου σε έναν παράνομο ψευδοκράτος, είναι η οδός για την ειρήνη, κύριε Ακιντζή, και συνοραματιστές αυτού στην νότια μεριά της Κύπρου? Το πρόβλημα για εμάς τους Έλληνες της Κύπρου και όλους τους νόμιμους κατοίκους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Μαρονίτες, είναι η Τουρκία και μόνον η Τουρκία. Και κανένας από αυτούς τους ταγούς που την εκλιπαρούν και την παραχωρούν και την χαϊδεύουν, δεν πρέπει να καταλάβουν και να μην αθελοτυφλούν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει. Και αν εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε για διζωνικές και αδιζωνικές πλάνες και διαλύουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, το κυρίαρχο μας κράτος, τη μόνη ασπίδα μας έναντι των τουρκικών επεκτατικών σχεδίων, τότε ο ελληνισμός κινδυνεύει και το μέλλον των παιδιών μας επίσης. Διανύσαμε τον μήνα Απρίλη, επέτειο του απελευθερωτικού μας αγώνα απέναντι στον Άγγλων κατακτητή. Όπου μας δίδαξε κατά τρόπο απόλυτα συγκεκριμένο, αγώνα για την ελευθερία, αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου, ολόκληρης της Κύπρου, από κάθε Άγγλο αποικιοκράτη, από κάθε Τούρκο κατακτητή, από κάθε δυνάστη. Οι αγώνες των ηρώων μας ενεγράφησαν ανεξίτηλα στο DNA όλων των επόμενων γενιών. Όπως ήταν μονίμως τα χρωμοσώματα των εθνικών κιθάρων χιλιάδες χρόνια, ο Μαραθώνας, οι Θερμοπύλες και η Σαλαμίνα, ως καθήκον το οποίο ανέλαβε να εκπληρώσει το 1821 και το 1912-13 και το 1940, η ΟΚΑ υπήρξε η πρώτη τελευταία, καθώς εκκρεμεί η επιτέλεση του καθήκοντός της που εκείνη όρισε στους απογόνους της. Και θα είναι αυτοί οι απόγονοι και πότε θα εξορμήσουν? Αυτό προσεύχεται σκλαβωμένοι, αλλά δούλωτοι, στον νεοραγιαδισμό η σημερινή γενιά. Ελληνίδες, Έλληνες, θα είμαι σύντομος και επιγραμματικός. Σήμερα κάνουμε μια νέα αρχή. Στέλνουμε το μήνυμα ότι οι αγώνες του λαού μας
για ελευθερία και δικαιοσύνη δεν κερδίζονται από τον καναπέ. Κερδίζονται από ελεύθερα σκεφτόμενους πολίτες. Πολίτες που είναι ελεύθεροι και όχι υποταγμένοι σε οικονομικά και κοινωνικά και πολιτικά συμφέροντα. Πολίτες που μαζεύονται και διαδηλώνουν σε πλατείες. Πλατείες Γρηγόρη Αυξενδίου. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά στο παραπέντε. Ή που θα αγωνιστούμε δυναμικά ενάντια στους άμεσους θανάσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, ή που θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με την απάθειά μας τα συμφέροντα των ξένων και ντόπιων οπαδών του εθνοφεντεραλισμού. Η πολιτική στην Κύπρο και Ελλάδα έχει καταντήσει δυστυχώς ένα χωράφι γενικής βοσκής, ένα μενού αλακάρτ και ό,τι ήθελε προκύψει. Με τη δική μας ανοχή, οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες Κύπρου και Ελλάδας εφάρμοζαν πάντα στο Κυπριακό πολιτικές του ποδαριού χωρίς όραμα, σχεδιασμό και στρατηγική στόχευση. Αποτέλεσμα, να διολυσταίνουμε όλο και πιο πολύ προς τις θέσεις και επιδιώξεις της Τουρκίας, που δεν είναι άλλες από τον πλήρη έλεγχο της Κύπρου και την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν αυτό που οι ενδοτικές και δοσύλλογες πολιτικές τους ηγεσίες τους κρύβουν. Ότι δηλαδή το νέο μόρφωμα που θα προκύψει από τη λύση στη βάση της ΔΕΛΤΑΟ της Ζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας θα είναι ένα κράτος μη λειτουργικό, μη δημοκρατικό και οικονομικά βιώσιμο. Θα είναι ένα κράτος ρατσιστικό, το οποίο θα βασίζεται σε εξαιρετικά πολύπλοκες και πολυδάπανες δομές, καθότι θα έχει τρεις κυβερνήσεις, τέσσερις βουλές, τρεις αστυνομίες, τρεις δημόσιες υπηρεσίες, διπλούς μη κρατικούς οργανισμούς, διαρχία αξιωματούχων, πλήρη κατάργηση της αρχής της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων και εισαγωγή αναρρύθμιτο βέτο στη λειτουργία όλων των εξουσιών του κεντρικού κράτους. Μετά τον επικό αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955-59, στον οποίο θυσιάστηκαν και δικοί μου άνθρωποι, οι Έλληνες της Κύπρου έχασαν την επαναστατική τους ορμή και επικεντρώθηκαν στην εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων και επιδιώξεων και κατέστησαν δούλοι της αμαρτωλής κομματοκρατίας που τους οδήγησε στην οικονομική εξαθλίωση και των κοινωνικών αμοραλισμών. Ελληνίδες, Έλληνες, μας λείπει επαναστατική ορμή. Επαναστατική ορμή είναι ένα πολύ ζωτικό στοιχείο για τη ζωή του ανθρώπου. Επανάσταση δεν σημαίνει ότι καταστρέφω για την ειδονή της καταστροφής. Επανάσταση σημαίνει την τόλμη για το καινούριο, την τόλμη για το διαφορετικό. Σημαίνει την ετοιμότητα να θυσιάσω πράγματα με τα οποία έχω εθιστεί προκειμένου να συντελεστεί κάτι που είναι για όλους μας ένα βήμα παραπέρα. Αυτό που λείπει δραματικά σήμερα από την κυπριακή κοινωνία και λείπει και η επίγνωση αυτού του πράγματος είναι η επανάσταση, η επαναστατική ορμή και ζωντάνη. Μας λείπει η ετοιμότητα να απαρνηθούμε κάποια πράγματα και να τιμωρήσουμε με ηχηρό τρόπο το αμαρτωλό κατεστημένο, το οποίο από την ίδρυση της, από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας έρχοντες και γλύφοντες διατηρούμε στο προσκήνιο. Έχουμε ακόμα την ψευδέστηση ότι με αυτόν τον τρόπο υπηρετούμε το συμφέρον μας. Έχουμε χάσει την έννοια και την λογική της διαδήλωσης. Έχουμε χάσει την έννοια αυτή γιατί διαδήλωση τι σημαίνει. Σημαίνει μια ομάδα, έναν πλήθος ανθρώπων που βγαίνει στους δρόμους για να διεκδικήσει. Να διεκδικήσει κάτι, να διαμαρτυρηθεί για κάτι. Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι εδώ που φτάσαμε, να χάνεται δηλαδή η πατρίδα μας. Να χάνεται η αξιοπρέπειά μας. Γιατί πολλοί από εμάς δεν έχουμε εργασία και τροφή. Να ξενιτεύονται οι νέοι μας, τα μυαλά της πατρίδα μας. Δεν μας μένει άλλη επιλογή από μια επανάσταση. Έστω και αργά,
Ας γίνει σήμερα η αρχή. Ας κρατήσουμε αυτή τη σπίθα. Τη σπίθα της Επανάστασης. Γιατί εδώ που φτάσαμε, μόνο με Επανάσταση μπορούμε να απαλλαγούμε από εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς. Και να σώσουμε τον ελληνισμό και την ιδιαίτερη μας πατρίδα.